Κάτσε να φτιάξω τα καλό, ρε. Δίνετε μακιαλιό, γίνεται εδώ πέρα. Πού είστε, ρε, κουλεράκια. Άγιοι, μπορούμε να ανεβάσουμε λίγο το ηχείο. For a white guy. Έτσι δυνατά, επαναστατικά και δυναμικά και όλα τα κα. Θα ξεκινήσει ένα κούλερ, ναι. Τρεις το μεσημέρι. Και σήμερα το θέμα μας έχει να κάνει με την επικαιρότητα, γιατί δεν μπορούμε πραγματικά να μην... Δεν μπορούμε να γυρίσουμε την πλάτη μας στα γεγονότα. Η αλήθεια είναι αυτή. Και θέλω την απαραίτητη σοβαρότητα, γιατί το θέμα είναι σοβαρό. Μπορεί να ακούγεται πολύ αστείο, μπορεί να σας φαίνεται αστείο, αλλά το θέμα είναι σοβαρό, παιδιά. Σήμερα, βέβαια, η μέρα μας δεν έχει ξεκινήσει καλά, έχω να πω. Γιατί τέτοια κατρακύλα. Καταρχήν ξεκίνησε άσχημα, θα σας πω. Το πρωί πήγαινα στο ραδιόφωνο, είδα την πιο τραγική εικόνα μπροστά μου, γιατί πέρναγα εκείνη την ώρα. Είμαι κολλημένη, ακινητοποιημένη στην Εθνική Οδό για να πάω στο ραδιόφωνο. Τι ώρα γύρω στις 6 και 4, 6 και μισή κάπου εκεί. Όχι, πιο νωρίς, 6 και 10. Και ξαφνικά μποτιλιάρισμα. Και λες, τι γίνεται ρε παιδιά, πραγματικά τι συμβαίνει. Έλα τώρα, όχ, μακάρι να είναι κανένα ατύχημα. Καθώς προχωράς, ένα αυτοκίνητο φλέγεται. Είχε πάρει φωτιά, είχε γίνει παρανάλωμα και λέω, παιδιά, ας ελπίσουμε ότι ο οδηγός έχει προλάβει και έχει βγει έξω. Μέχρι να δούμε αν ο Χριστιανός ζει, μέχρι να δούμε τι συμβαίνει, είχαμε πάθει σοκ. Ήταν η πιο σοκαριστικό πεθαίνεις. Ήμασταν κινητοποιημένοι εκεί κάνα μισάωρο. Ευτυχώς ο άνθρωπος γλίτωσε, αλλά ξεκινάει αυτό. Λες, οκ, πάμε παρακάτω, ρε παιδί μου, άντε, να το δεις θετικά το πράγμα. Πάμε λίγο καλύτερα. Πάμε στο ραδιόφωνο, κάνουμε εκπομπή. Λίγο πριν τελειώσει η εκπομπή του ραδιοφώνου, κάπου τι ώρα έγινε αυτό, βγήκε το σεισμό στη Λευκάδα. Πω, λες, τι μέρα είναι αυτή σήμερα, ρε παιδιά, τερκιάτικο. Και είναι και ήταν υποθαλάσσιος 6,1 ρίχτερ, μεγάλος σεισμός. Δυστυχώς έχουμε και θύμα. Δεν θέλω τώρα να σας ρίξω την ψυχολογία και τη διάθεση. Αλλά ευχόμαστε τουλάχιστον να μην ακούσουμε κάτι άλλο χειρότερο και ελπίζουμε να μην γίνει και κάτι άλλο χειρότερο. Γιατί λένε γενικότερα ότι όταν γίνεται προς τα εκεί, προς αυτά τα στρώματα σεισμός, έρχεται και προς τα εδώ. Έχει να κάνει με το ρήγμα. Ευχόμαστε όλα καλά. Βέβαια, έχω να σου πω ότι και για μένα σήμερα δεν είχε πολύ καλή μέρα, ούτε χθες το βράδυ. Γιατί πήγα στον οδοντίατρο. Ναι, πήγα στη Βίκη. Η οποία Βίκη την αγαπώ, τη λατρεύω, μου ξέρει από τόσο. Αλλά το θέμα ξέρει ποιο είναι. Ότι η Βίκη με έκανε απονεύρωση. Έχεις κάνει απονεύρωση ποτέ? Μην κάνεις, το εύχομαι. Να πηγαίνεις πολύ τακτικά στον οδοντίατρο. Όχι ότι εγώ δεν πηγαίνω. Πηγαίνω πάρα πολύ και κάνω τους καθαρισμούς μου και τα πάντα μου. Αλλά πρόσεχε. Που υπάρχει το ύπουλο το δόντι, που δεν σε πονάει ποτέ και δεν συμβαίνει τίποτα στο στόμα σου. Θα το πω έτσι και δεν πονάς και δεν καταλαβείς Χριστό. Πω μου κομματάρα που έβλεσαι, Άγιε Θεός. Λοιπόν, παιδιά, είχα ένα πρόβλημα στο δόντι μου, δεν το έχω καταλάβει ποτέ. Δεν με είχε ενοχλήσει ποτέ, ούτε στο κρύο, ούτε στο ζεστό. Μα μου λέει, μα τίποτα μου λέει, δεν κατάλαβες. Όχι, λέω, τίποτα πολύ. Λοιπόν, απονεύρωση, κυρία. Μια ώρα στο δοντίατρο. Δώσ' του η ένεση και δώσ' το τροχό. Και δώσ' τα σειρματάκια, μαμά! Γιατί της λέω, τι είναι η απονεύρωση, δεν έχω ξανακάνει. Μου λέει, λοιπόν, άκου, θα σου εξηγήσω πάρα πολύ καλά. Αν πας στον οδοντίατρο και πρέπει να σου κάνει κάτι, σύμβουλη, μην του ζητήσεις να σου πει τι είναι αυτό που θα σου κάνει. Γιατί άμα τα ακούσεις, θα φύγει σφαίρα τρέχοντας. Μου λέει, θα σου βάλουμε ένα σειρματάκι μέσα. Δεν είναι τίποτα, μου λέει, πολύ μικρό. Ένα σειρματάκι, λέει, μέσα, εν πάση περιπτώσει, για να, τέλος πάντων, για να φτιάξει πέρα τον νεύρο, να το αυτό. Παιδιά, δεν μου έβαλε ένα σειρματάκι, μου έβαλε μια βελόνα να με τα συγχωρήσεω. Αν αυτό το πράγμα, τη λέω, κάνε μου ό,τι ένεση έχει μέσα στο δοντιατρίο, για να μην καταλάβω, τη λέω, τίποτα. Σκέψου να κάνει απονεύρωση χωρί νάρκωση. Ποτέ. Γιατί είχε πάρει τη Γεωργία μα, το κορίτσι μα. Είναι πιστή, φανατική. Μετά τα μάτια σου έρθει και σκάει εδώ. Λοιπόν, άκου να δει τι γίνεται. Γεωργία, άκου να δει τι έπαθα. Έβαλε όλη αυτή τη βελόνα, την έβαλε μέσα στο δόντι μου. Και το έβαλε πάνω κάτω και μπαινόβγαινε. Καταλαβαίνεις. Έτσι και δεν είχες κάνει ένεση. Καλά, θα με είχαμε βελάκι, θα μας είχα ακούσει. Μέχρι να σου πω τώρα, πού να σου πω, θα μας είχα ακούσει. Τέλος πάντων, όλα καλά με την ένεση, δεν καταλάβαμε τίποτα. Την κάνουμε την απονεύρωση, φεύγουμε τον οδοντίατρο. Και κάποια στιγμή, όπως καταλαβαίνεις, περνάει η φασούλα της ένεσης. Εκεί την ακούσαμε κανονικά.
πόναγε το δόντι, δεν καταλαβαίνεις πόσο όμως. Και είμαι και άνθρωπος που δεν παίρνω φάρμακα, δεν παίρνω χάπια με τίποτα. Αναγκάστηκα και πήρα για να ηρεμήσω. Αλλά είχα εσάς ρε κουλεράκια. Γιατί είχα κουλεράκι το βράδυ, στέλνα μηνύματα. Και τους είπα τον πόνο μου. Και έλεγα εγώ τον πόνο, έλεγα αυτά τα δικά τους. Και μου είπαν περαστικά να θα πω και πάρα πολλά φιλιά στον Κωνσταντίνο Πακρύ, το φίλο μου που μου έκανε παρέα χθες το βράδυ. Και στον Αντώνη από την Τίνο. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τα καλά σας λόγια για την παράσταση. Αλλά ο πόνος δεν φεύγει. Για κάποιο λόγο θα φύγει. Λοιπόν, το θέμα σήμερα, πριν περάσουμε σε ανάσα. Έχουμε όλοι, εννοείται, παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Ο κόσμος έχει φοβηθεί, τα ξέρετε, το χτύπημα μετά το χτύπημα που έγινε στο Παρίσι την Παρασκευή του παρεξημερώματος Σαββάτου. Δεν μπορεί να μας αφήσει αδιάφορος, εννοείται, δεν μπορεί να γυρίσουμε την πλάτη μας σε αυτό το γεγονός. Απλά το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να γυρνάμε γενικά την πλάτη μας στα γεγονότα, γιατί γυρνάμε επιλεκτικά την πλάτη μας σε κάποια γεγονότα και επιλεκτικά τη γυρίζουμε σε άλλα γεγονότα. Δηλαδή, όλα είναι θέμα κατ' εμέ εμπορικότητας, θα το πω. Παντού επικρατεί το κέρδος, παντού επικρατεί το να βγάλουμε και από αυτό, να βγάλουμε και από τον πόνο του άλλου, εννοείται. Γενικότερα, όλη αυτή η μόδα με τις γαλλικές σημαίες, για το πένθος, για το θρήνο, για όλα και γι' αυτό, εμένα προσωπικά με ενόχλησε. Είναι καθαρή δική μου άποψη αυτή. Όποιος θέλει την υιοθετεί, όποιος θέλει την υιοθετεί, όποιος θέλει να στενίζεται, όποιος θέλει δεν είναι αυτό. Λοιπόν, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι αν θέλεις να πενθήσεις, να πονέσεις, να συμπαρασταθείς, εν πάση περιπτώσει, θα πράξεις. Δεν χρειάζεται να βάζεις τις profile picture που είδα, που είναι κάποιες κοπέλες και μου έχουν να πούμε κάτι φωτογραφίες στο προφίλ τους με μαγιό. Ή με το έχουν προτάξει τα στήθη τους μπροστά και έχουν και τη γαλλική σημαία. Δηλαδή αυτό πραγματικά είναι ύβρις. Δεν είναι σεβασμός, πραγματικά όμως. Δηλαδή εντάξει, δεν μπορώ να το βλέπω. Δεν θα σου πω ότι υπάρχουν και άνθρωποι που βάλαν τη γαλλική σημαία πολύ ok για να δείξουν ότι συμπάσχουν. Δεν μιλάμε για μια μερίδα ανθρώπων που το έκανε γι' αυτό λόγο. Αλλά εγώ θεωρώ ότι δεν μπορεί, ρε παιδί μου, να γίνεται ένα χτύπημα στη Γαλλία και να επιστρατεύεται όλος ο κόσμος και να βάζει μια γαλλική σημαία. Και τρεις μέρες πριν που αυτοί οι άνθρωποι δυστυχώς αφαίρεσαν τη ζωή από 200 παιδιά, να γυρίζουν όλη την πλάτη τους στον τοίχο και να μην κάθε κανένα να συζητήσει για αυτό το γεγονός που είναι ακόμα τραγικό επίσης. Πραγματικά. Και ήθελα λοιπόν την άποψή σας, τη δική σας άποψη, για το αν συμφωνείτε με όλη αυτή τη μόδα που γίνεται. Φωτίζουμε τον πύργο του Άιφελ με τα γαλλικά χρώματα. Φωτίζουμε την Ακρόπολη επίσης με αυτά τα χρώματα. Φωτίζουμε τα πάντα, όλα του φαίνεστε κατ' εμέ, όλα επιφανειακά. Αν θες να θρυνήσεις, θα θρυνήσεις. Δεν χρειάζεται να βγεις να μας το πεις μια φωτογραφία με ένα φόρεμα τσίτα κολλητό και τις μπότες στο γόνατο και να ποζάρεις έτσι και να έχεις και τη φωτογραφία μπροστά, να έχεις μπροστά τα χρώματα της Γαλλίας. Δηλαδή αυτό για μένα είναι απαράδεκτο. Λοιπόν, δεν ξέρω τι δική σας άποψη, θέλω να την ακούσω. Τα μήνυματά σας περιμένουμε Facebook και Twitter. Στο ειδικά δημοσιευμένο post. Δεν μπορώ να κλείσω. Την άκουσα. Έχουμε και το δόντι. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μία ανάσα. Επιστρέφουμε στο cooler και σήμερα συζητάμε αν είστε υπέρ ή κατά αυτής της μόδας με τις γαλλικές σημαίες και με την εκδήλωση αυτή του θρήνου, που για μένα δεν είναι εκδήλωση, για μένα είναι θέμα κέρδους και εμπορικότητας. Θέλω όμως τη δική σου άποψη. Συνέχεια είμαστε εδώ, έχω μαζί μου επίσης το Βασίλη από το Loca Record και τη Γεωργία μας από τα Μάντιος και θέλω τη δική σας άποψη. Φωνάστε τι θα ακουστεί. Θέλω να μου πείτε, όχι Γεωργία, θέλω να μου πεις. Όχι, ερωτήσεις και πρέπει να πεις. Θέλω να μου πεις Βασίλη, πολύ σοβαρά, εάν εσύ είσαι υπέρ αυτής της φάσης ή κατά γενικότερα. Είσαι κατά. Τι άλλο είσαι το φορέ. Κάτι να πω το θέμα μας, θα υπενθυμίσω για όσους συντονιστήκατε τώρα. Μιλάμε σήμερα για όλη αυτή τη μόδα με τις γαλλικές σημαίες και με τα προφίλ αυτά που βάζουν φωτογραφίες και πενθούν και θρυνούν όλοι με τη γαλλική σημαία όρτσα και αυτά. Και γενικότερα εδώ το team, από ό,τι κατάλαβα, δεν είναι σύμφωνο με αυτή τη μόδα, γιατί όλα τα πράγματα δεν τα κάνουν πολύ επιφανειακά, τα κάνουν για εμπορικούς λόγους και στόχος τους είναι, απότερο σκοπός είναι το κέρδος, όπως κατ' εμέ, για να μην επεκταθώ. Και στη συγκεκριμένη φάση με αυτούς τους ανθρώπους που δεν είναι μουσουλμάνοι, αλλά είναι τρομοκράτες. Ωραία. Για μένα πίσω υπάρχει το κέρδος. Και τελειώνω εδώ, γιατί μπορεί να βρεθούμε και σε ένα άλλο μετά την εκπομπή. Λοιπόν, Βασίλη, θέλω να μου πεις για ποιο λόγο είσαι κατά. Ζούμε, ζούμε σε μια κοινωνία του φαίνεστε, λέει Βασίλης. Θα σε απολύσω, ναι. Αιτιολόγησε το, αγάπη μου, λίγο. Έλα. Για μίλα. Ναι, το ξέρω, βρε, εγώ τα μεταφέρω. Ωραία. Γεωργία, παιδί μου, εσύ είσαι πιο ομιλητική.
Δεν θέλει να πει. Ωραία, η Γεωργία θα είναι, θα μάλλον θα πει χειρότερα από μένα. Εντάξει, το κατάλαβα. Λοιπόν, είσαι και εσύ χύμαρο. Κατάλαβα. Λοιπόν, πριν αρχίσω να διαβάζω τα μηνύματα τα δικά σας, γιατί θέλω να ακούσω πάρα πολύ την άποψή σας και με ενδιαφέρει, θέλω να σας πω ότι παρότι γίνεται, πρέπει γενικότερα να έχουμε μια αισιόδοξη ματιά, πρέπει να μην ξεχνάμε να ζούμε και να έχουμε θετική ενέργεια. Και γι' αυτό το λόγο, ξέρετε, πολύ καιρό τώρα μιλάμε για τα Mad Radio Nights. Η μουσική είναι μια διέξοδος γενικότερα, θεωρώ και εγώ, και από τη μουσική μπορείς να πάρεις πολύ θετική ενέργεια και μπορείς να φτιάξεις τη διάθεσή σου και μπορείς λίγο να ξεχαστείς. Το Mad Radio Nights έρχεται για δεύτερη φορά. Η Glow και η Mad Radio 106,2 διοργανώνουν πραγματικά αυτές τις φοβερά event, αυτές τις ωραίες βραδιές. Το δεύτερο λοιπόν είναι η Nervo που έρχονται στη χώρα μας 27 Νοεμβρίου Παρασκευή, το πρώτο γυναικείο ντουέτο της ADM σκηνής, και έρχονται μαζί με τον Don Diablo, τον δαιμόνιο παραγωγό της Future House, για να περάσουμε καλά, να πάρουμε λίγο τα προβλήματα έτσι από το κεφάλι μας, να ξεχαστούμε για λίγο, γιατί έχουμε πει κατά τα ψέματα, η ζωή συνεχίζεται και πρέπει να τη ζούμε στο έπακρο όμως. Ό,τι και να γίνει. Παρ' όλα αυτά, όμως, δεν χρειάζεται να γυρίζουμε την πλάτη μας σε γεγονότα και εξελίξεις και πρέπει να ασχολούμαστε με την ουσία. Έτσι λέμε εμείς εδώ τα παιδιά του Μάντε, εδώ πέρα που είμαστε. Θεωρούμε ότι η ουσία παίζει πάντα ρόλο και πρέπει να είναι πρώτη. Λοιπόν, έρχονται στο Gazi Music Hall Παρασκευή 27 Νοεμβρίου. Να σας πω, τα εισιτήρια των 13 και των 16 ευρώ έχουν εξαντληθεί. Μην τα ψάχνετε, έχουν κάνει φτεράκια. Άμα θέλετε, τώρα μπορούμε. Έχουμε ωραίο το εισιτήριο για την αρένα με 20 ευρώ. Early entry arena μία ώρα πριν με 22 ευρώ το άτομο. Balcony 24 ευρώ το άτομο. Και επίσης για τις παρέες έτσι που θέλουν να παρευρεθούν και να περάσουν καλά, έχουμε διαθέσιμα VIP on stage tables και VIP balcony tables. Ό,τι θέλετε. Θέλετε εισιτηριάκι ατομικό για αρένα, έρχεστε. Θέλετε την παρέα σας να πάρετε να είστε σε τραπεζάκι, επίσης υπάρχει. Online τα βρίσκεται στο viva.gr, στα καταστήματα Public, Παπασωτηρίου, 7 Spot, Ιανός, Media Mart, Reload και τηλεφωνικά στο 11876. Mad Radio Nights έρχονται 27 Νοεμβρίου. Αξίζει να κάνετε ένα διάλειμμα γενικότερα και από τα μαθήματα και τις υποχρεώσεις και από όλα, παιδιά, ξέρετε τι την υπόψη σήμερα. Μέσα σε όλα αυτά που ζούμε και που όλα τα γεγονότα και που το ένα χτυπάει το άλλο, δεν έχουμε πει ότι σήμερα έχουμε 17 Νοεμβρίου. Είναι η επέτειο του Πολυτεχνείου. Ελπίζουμε να κυλήσουν όλα ομαλά. Γενικότερα, κατά με, αποφύγετε όσο μπορείτε σήμερα το κέντρο, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα γίνει κάτι και δεν θα έχουμε να βλέπουμε άσχημες εικόνες το βράδυ στις ειδήσεις. Από εκεί και πέρα, κάποιοι σήμερα είχαν σχολείο. Ναι, κανονικά δεν έχουμε σχολείο. Όχι, εσύ, έχουμε 17 Νοεμβρίου σχολείο, ποτέ. Γιορτή δεν έχουμε, η παρέλαση. Πόσα χρόνια παρέλαση, όχι, 28, ναι, συγγνώμη, 25, ναι, συγγνώμη, όχι, γιορτή έχουμε, συγγνώμη. Ναι, πόσα χρόνια πίσω έχω. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε μήνυμα. Έρχεται το πρώτο από τον Πολύκαρπο που θέλει να αφήσει και να πει την άποψή του. Είμαι, λέει, κατά, γιατί κανείς δεν θα κάνει κάτι για εμάς αν συμβεί κάτι επίσης. Λέει το ίδιο και δεν κερδίζεις, γιατί κάτι, λέει, δεν φέρνεις πίσω, λέει, αυτούς τους ανθρώπους. Τι κάνεις, λέει, Ευαγγελία μου, είσαι καλά? Καλά είμαι κι εγώ. Λοιπόν, τα λακάκια σου, λέει, να δούμε. Και το θέμα, θα σου πω την αλήθεια, είναι ότι και εγώ δεν πιστεύω ότι κανένας δεν θα κάνει τίποτα, γιατί γενικότερα και εμείς έχουμε περάσει μία χρονιά και διανύουμε δύο χρονιές πολύ δύσκολες. Εγώ δεν θυμάμαι να βοήθησε και ιδιαίτερα κάποιος σε κάποια ευρωπαϊκή δύναμη, κάτι άλλο, διαμάσει, κάποιος να θρυνήσει για την κατάσταση που βιώνουμε ή οτιδήποτε. Ίσα-ίσα, εγώ βλέπω ότι η χώρα μας είναι πάρα πολύ άκρος ευαισθητοποιημένη και βλέπω ότι ακόμα και στη Λέσβο, αν έχετε δει, παιδιά, υπάρχει πολύ εθελοντισμός, τρέχουν συνέχεια άτομα για να βοηθήσουν και έχουν πάει και πάρα πολύ φίλοι μου και έχουν πάει και πολύ. Να σας πω, έχουν πάει και ομάδα σέρφερ στη Λέσβο και βοηθάνε με τα πάντα. Ακόμα και με στολές, οτιδήποτε. Πάνε και βοηθάνε γενικότερα. Εγώ βλέπω ότι η χώρα μας είναι ευαισθητοποιημένη περισσότερο. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Έτσι. Αλλά ευαισθητοποιημένη στην πράξη. Δεν χρειάζεται δηλαδή να μπαίνεις στη διαδικασία να βάζεις profile picture με τη γαλλική σημαία. Αλλά και πάλι και να θες να το κάνεις, να είμαστε, ρε παιδί μου, και λίγο, να υπάρχει λίγο σεβασμός. Δηλαδή, χθες σου λέω, είδα αμέτρητες φωτογραφίες τώρα. Κορίτσια από νυχτερινά μαγαζιά, κορίτσια που διασκέδασαν σε μπουζούκια, να παίρνουν τη φωτογραφία από εκεί με τα λουλούδια και με τα χέρια έτσι και να έχουν μπροστά τη γαλλική σημαία. Δηλαδή αυτό πραγματικά με σκοτώνει. Αλήθεια σας λέω, δεν μου αρέσει να κρίνω, αλλά με σκοτώνει. Δεν ξέρω πώς να σας το πω.
Πολύκαρπε, συμφωνώ μαζί σου, αλλά μην σκέφτεσαι το αν θα έκανε κάποιο κάτι για σένα. Σκέφτεσαι ότι αν τελικά θες να κάνεις κάτι, απλά να το κάνεις. Το αν θα κάνανε αυτοί το ίδιο είναι άλλο παπα-Ευαγγέλιο που δεν μας ενδιαφέρει κιόλας. Λοιπόν, η Ιωάννα Πρίφτη λέει: ο καθένας εκφράζει τη θλίψη του και τη συμπόνια του όπως θέλει και καμία επιλογή δεν είναι κατακριτέα. Σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα. Είναι τόσο λέει η σημαία της Γαλλίας και ότι αδιαφορούμε για το χαμό των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, αλλά είναι η Γαλλία η σπίθα για τη μεγαλύτερη λέει, φλόγα. Στην επανάσταση πίσω από τα χρώματα της γαλλικής σημαίας κρύβονται τα χρώματα όλου του κόσμου για διεκδικημένες πηγές σε όλο τον κόσμο. Ναι, η Ιωάννα το βλέπει έτσι. Σωστά το βλέπει, εννοείται δεν είναι τίποτα κατακριτέο. Και όταν ένας άνθρωπος απλά έχει βάλει μια πολύ σοβαρή φωτογραφία και έχει ο καθένας βασικά επιλέγει το πώς θα δείξει τη συμπαράστασή του, τη συμπόνια του και όλα. Απλά κάποια πράγματα είναι εμπορικά. Δηλαδή αυτό το πράγμα όλο με τα social media που ξεκινήσανε, όλα αυτά. Σημαίες, αυτό, εκείνο, φωτίσαμε την Ακρόπολη. Κάνω, δηλαδή, θεωρώ ότι ίσως είναι λίγο περιτά. Η ουσία είναι το θέμα, θεωρώ εγώ. Δώσε και λίγο τραγούδι να μην πέφτει το team. Να μην πέφτουμε γενικότερα. Ναι, θα πάμε, ναι. Λοιπόν, κάπως έτσι, πάμε να πάρουμε μία ανασούλα. Και επιστρέφουμε να διαβάσουμε δικά σας μηνύματα, γιατί θέλω να ακούσω την άποψή σας για το συγκεκριμένο θέμα. Γιατί όπου σταθείτε που βρεθεί σήμερα, αυτό συζητάνε όλοι. Οπότε λέω, αφού συζητιέται το θέμα και αφού μου το ζητήσανε κιόλας να το κάνουμε, θέλω να ακούσω τη δική σας άποψη. Πάμε! Έτσι, επαναστατικά σήμερα, γιατί μου σκέφτει, να είναι δυναμικές! Επιστρέψαμε εδώ στο κούλερ μεσημέρι και σιγά σιγά η ώρα περνάει και σιγά σιγά σε λίγο θα σας αφήσω, αλλά δεν θέλουμε να σας αφήσω πραγματικά και θα μου λείψετε. 17 Νοέμβρη σήμερα υπενθυμίζουμε, ευχόμαστε όλα να πάνε καλά και να μην ακούσουμε τίποτα περίεργο, γιατί μετά από αυτό το σεισμούλι και την αναταραχή και την αναμπουμπούλα που έχει γίνει στη Λευκάδα, να μην ακούσουμε άλλα σήμερα. Έτσι και ανοίξεις πραγματικά τις ειδήσεις ή την τηλεόραση. Δεν είναι να ανοίξεις να ακούσεις. Δηλαδή, από την Παρασκευή και μετά δεν είναι να βλέπεις καθόλου τηλεόραση. Πραγματικά. Αλλά να σκέφτεστε θετικά, αισιόδοξα, να ακούτε μουσική πολύ. Γιατί γενικότερα θεωρώ ότι η μουσική είναι η διέξοδός μας και η επαφή με τη φύση. Γιατί μου στέλνουν εδώ μηνύματα και μου λένε Ευαγγελία, πήγα μια βόλτα στη θάλασσα. Ευαγγελία πήγα και. Ναι, παιδιά, κρατήστε το εκεί. Πολύ καλά είστε. Πάρα πολύ οκ. Okay. Λοιπόν, και να ασχολούμαστε με την ουσία και όχι με το φαίνεστε, όπως είπε ο φίλος μας ο Βασίλης εδώ από το Λόκα. Πώς περνάς εσύ στο Λόκα? Τέλεια. Έμαθα και έντυσες πριν. Λοιπόν, σήμερα η μόδα λοιπόν αυτή με τις γαλλικές σημαίες στα προφίλ μας. Είστε υπέρ, είστε κατά. Πιστεύετε ότι είναι θέμα εμπορικό? Πιστεύετε ότι όντως κάποιοι συμπονούν και το κάνουν? Πιστεύετε ότι κάποιοι το χρησιμοποιούν απλά και ακολουθούν, πώς λέει, go with the flow, με τη ροή? Ότι κάποιοι είναι πρόβατα, να το πω έτσι, και δεν φιλτράρουν λίγο τη φάση και τι γίνεται? Επίσης, έχω να σου πω ότι πολλοί δεν ξέρουν για ποιο λόγο έχουν βάλει σημαία. Αλήθεια στο λέω. Στο λέω αλήθεια. Βρέθηκα χθες κάποια στιγμή ανάμεσα σε πάρα πολύ κόσμο. Ήταν τρία κορίτσια μικρής ηλικίας γενικότερα, οι οποίες είχαν βάλει τη σημαία και συζητούσαν το αν είναι ωραία η φωτογραφία που έχουν βάλει στο προφίλ. Αλλά δεν είχαν καταλάβει ακριβώς για ποιο λόγο γίνεται όλο αυτό. Δηλαδή από τη συζήτησή τους ήμουνα μαζί με άλλα τρία άτομα και είχαμε κάτσει. Δεν είμαστε αδιάκριτοι, το λέω. Αλλά επειδή φωνάζανε, άθελα, το άκουγες. Λοιπόν, και είχαμε μείνει παγωτό με το γεγονός ότι δεν ξέρανε. Ξέρανε ότι έγινε, okay, ένα χτύπημα την Παρασκευή, αλλά δεν καταλάβανε τι συνέβη και πώς. Έχω να σας πω αυτό. Και συνεχίζω με μήνυμα. Λοιπόν, γλυκό ζελεδάκι λέει, είμαι κατά γιατί δεν κερδίζουμε κάτι με το να κάνουμε αυτό. Εξάλλου λέει, άμα νοιαζόμαστε για τις ζωές που χάθηκαν, μια προσοχή αρκεί να είναι όλοι καλά. Πιστεύω, λέει, το έχουν βρει λιγάκι μόδα για τη γαλλική σημαία στο προφή. Καλύτερα να προσευχόμαστε όλοι και θα είναι όλα καλά. Εγώ, γλυκό μου ζελεδάκι, θα συμφωνήσω μαζί σου. Χωρίς να κατακρίνω τους ανθρώπους που έχουν επιλέξει να βάλουν τη γαλλική σημαία έτσι μπροστά τους. Όλα απλά το θέμα είναι το πώς το κάνεις. Κατάλαβες είναι θέμα. Όπως για παράδειγμα και εγώ θεωρώ, να στο πάω πιο μακριά, να μην στο εστιάσω τώρα στη γαλλική σημαία. Να στο πάω σε μια απλή απώλεια. Βλέπω κόσμο καμιά φορά που βιώνει μια απώλεια και βγαίνει όλη μέρα και βάζει τραγουδάκια, γράφει στάτους. Επειδή δεν θέλω ότι όταν χάσει έναν άνθρωπο, δεν θα κάτσει να ασχοληθεί με τα social media. Έχει τον πόνο σου. Θα κάτσει να βάζει τώρα τραγούδια του Θανατάκη και να λες τύπου Άγγελέ μου και σε έχασα και σε έκανα. Και
Γενικότερα, εντάξει, θα μου πεις τώρα ο καθένας πονάει διαφορετικά. Απλά θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να είμαστε τόσο δέσμοι και, και τόσο εξαρτημένοι από τα social media. Δεν χρειάζεται κάθε στιγμή τη ζωή σου και ό,τι σου συμβαίνει να το ποστάρεις, να μας το δείχνεις, να το βάζεις στο Instagram, στο Twitter και στο Facebook. Κάποια πράγματα για κατ' εμέ πρέπει να τα κρατάς για τον εαυτό σου. Και αυτό που λέει εδώ πέρα το γλυκό ζελεδάκι, ότι αν θέλεις, παιδί, μπορείς να πας να προσευχηθείς, μπορείς να πας να κάνεις ό,τι θέλεις, μπορείς να βοηθήσεις με ένα διαφορετικό τρόπο. Οτιδήποτε, και είμαι πολύ υπέρ κι εγώ. Κυριακή Κόντιζα. Είμαι κατά, λέει, γιατί είμαστε όλοι άνθρωποι ίσοι και οι σημαίες αυτό που κάνουν είναι να υψώνουν, λέει, τύχη ανάμεσα στους ανθρώπους. Καλό μεσημέρι σε όλους εκεί. Εμένα μου αρέσουν οι απόψεις των παιδιών πάρα πολύ. Συμφωνώ μαζί σου επίσης. Γιατί όλοι οι άνθρωποι είναι αυτό που λέει, είμαστε ίσοι. Δεν υπάρχει ούτε ο ένας θεός από εδώ, ούτε ο ένας θεός από εκεί, ούτε όλα τα παιδιά είναι παιδιά. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε άνθρωποι. Και κάθε φορά που ακούμε τέτοια, είναι το ίδιο συνέστημα που μπορεί να νιώσει. Τώρα, το ποιο κράτος έχει περισσότερη δύναμη, το ποιο κράτος έχει λιγότερη, το τι σημαίνει εσύ, τι δικαιώματα έχει ο άλλος, είναι περιτά για μένα. Η ουσία είναι η ίδια. Απλά το θέμα είναι ότι ξέρεις, εγώ για παράδειγμα αυτό που βρίσκομαι στις συζητήσεις αυτές τις μέρες είναι ότι κανένας παιδιά δεν έβαλε ποτέ στο προφίλ του κάτι για τους Παλαιστίνιους ή για τη Συρία ή για το κατάλαβε το θέμα. Γιατί λοιπόν όλοι ξαφνικά να το κάνουν για τη Γαλλία ή ας πούμε για τη Νέα Υόρκη ή για την Ρωσία ή για την Ολλανδία. Εκεί είναι το θέμα. Δηλαδή κάθε μέρα γίνονται αυτά. Οι άνθρωποι αυτοί είναι αδίστακτοι. Συνέχεια κάνουν πράγματα. Κανένας δεν έχει βγει να κάνει να πει κάτι ή να βάλει μια άλλη σημαία από ένα κρατήδιο. Εκεί είναι το θέμα. Αυτό που λέει που είναι μόδα. Λοιπόν, Λάρι Τρας λέει, τη βρίσκω υπερβολική γιατί αυτό σημαίνει εδώ και χρόνια στη Μέση Ανατολή. Να το πείτε πραγματικά, ό,τι λέω, το ότι είναι τι έπεται. Δηλαδή τα μηνύματά σας με εκφράζουν απόλυτα. Αλλά λέει, δεν υπήρχε τόσο μεγάλη κινητοποίηση. Εκεί είναι το θλιβερό. Τι ωραία που κάθεστε εκεί απέναντι. Σαν αδερφάκια, είστε πρέπει να σας βγάλουμε φωτογραφία. Γεωργία και Βασίλη, 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 Γεωργία. Τα καινούργια παιδιά εδώ του ΜΑΔ. Λοιπόν, εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Για μένα δεν με πειράζει καθόλου ούτε κατακρίνω κανέναν άνθρωπο που επιλέγει να εκφράσει τη συμπόνια του ή τη θλίψη του ή τον πόνο του. Απλά κάποια πράγματα δεν χρειάζεται να πρέπει να τα φιλτράρουμε, δεν χρειάζεται να τα υιοθετούμε και χωρίς να φουγκραζόμαστε και χωρίς να φιλτράρουμε. Δηλαδή μας το δίνουν και εμείς το παίρνουμε στα πρόβατα και το κάνουμε. Γιατί κανένας δεν έχει κάνει αυτό που λέει. Στη Μέση Ανατολή γίνεται πάρα πολλά χρόνια αυτό το πράγμα. Δεν έχω δει κάποιον να αλλάζει τη φωτογραφία του προφίλ του, να γράφει κάτι γι' αυτό. Δηλαδή αυτοί δεν είναι άνθρωποι, αυτές δεν είναι ψυχές. Αυτή η δική μου άποψη, ταπεινά. Δήμητρα Καραλή, κοίτα, εντάξει λέει, λυπούμαστε για αυτό που έγινε και χάθηκαν λέει τόσοι άνθρωποι, αλλά αντί να αποστάρουμε τη φωτό μας με τη σημαία της Γαλλίας, η οποία μπορεί να είναι και με μαγιό και λοιπά και μπουρουμπουρουμπουρ, αυτό λέει δεν το λέει συμπαράσταση. Βάλε λέει μία μαύρη φωτό ή απλά τη σημαία της Γαλλίας. Είπαμε λέει να συμπαρασταθούμε, αλλά όχι και να τα ισοπεδώσουμε όλα λέει, γιατί λέει αυτά για μένα είναι κορόιδα. Έτσι λέει η Δήμητρα, εκφράζει τη δική της άποψη, η οποία είναι σεβαστή. Πάμε να πάρουμε μία ανασούλα, επιστρέφουμε εδώ. Για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, να διαβάσουμε όσα μνήματα έχουν απομείνει και να σας αφήσω, κουλεράκια μου! Σήμερα ο Άγιος δίνει με τις μουσικές. Ό,τι τραγούδι θέλω να παίξεις, βρε, το παίξεις. Δώσε δυνατά. Ή μην ξεχνάμε ότι είμαστε μουσικό κανάλι, είμαστε στο Cooler και το MAD TV. Στόχος μας είναι να σας παίρνουμε τα νεύρα, την κούραση, τη θλίψη, τον πόνο και οτιδήποτε άλλο με τη μουσική μόνο και με θετική ενέργεια και αισιοδοξία. Και όλα τα θέματα τα συζητάμε, είτε μας φτιάχνουν τη διάθεση, είτε λίγο μας την ρίχνουν, γιατί πολύ απλά δεν μπορούμε και εμείς να μην ασχολούμαστε με πράγματα τα οποία είναι πολύ σοβαρά και δεν πρέπει να γυρνάμε την πλάτη μας στο τοίχο και στα πράγματα. Έτσι, για δώσε δυνατά, ρε Άγι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ, μιλάμε σήμερα για αυτή τη μόδα που κυκλοφορεί με τις γαλλικές σημαίες. Δεν σας έχετε δει και κάποια πράγματα λέτε παιδί μου, δεν είναι τυχαία. Είναι Παρασκευή, από την Παρασκευή και μετά όλοι ασχολούμαστε με πράγμα. Όλοι. Δεν ξέρω. Βάλτε το λίγο. Βάλτε το λίγο. Βοηθάμε κι εμείς όσο μπορούμε εδώ, δεν μπορούμε να πούμε και όλα. Δίνουμε έτσι ένα μικρό αυτό. Πώς θα σου πω τώρα. Βάλτε λίγο. Λοιπόν. Η Αφροδίτη Καλ λέει, παρότι στενοχωρήθηκα λέει για τη Γαλλία, δεν έβαλε γαλλική σημαία στο προφίλ μου γιατί το θεώρησα υπερβολικό. Please, βάλε Waiting for you, Demi Lovato. Θα θέλει και τραγουδάκι το κορίτσι μου. Άμα προλάβουμε, το βάλουμε μαζί, το βάλουμε άνθρωπο, πάρα πολύ ωραία.
Λοιπόν, Αφροδίτη μου, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου. Λοιπόν, Ροδαμάθη Γιαννάτου. Όχι, λέει, δεν είμαι υπέρ. Ο καθένας να προσεύχεται και να πενθεί μόνος του ήρεμα και ήσυχα. Love you, Ευαγγελία, και εγώ πολύ, 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 πολύ. Δώσε λίγο τραγουδάκι, λίγο ακόμα. Χορεύουν και τα παιδιά μου απέναντι. Έλα, ρυθμικά όπως πριν. Έλα, Βασίλη μου, έλα, Βασιλάκι μου. Ο Βασίλης σήμερα μας έφερε γλυκά. Όχι γιατί γιορτάζει, ούτε γιατί είναι αιτία, αλλά έτσι, είναι παιδί γενναιόδωρο. Μπράβο, ευχαριστώ. Και γλυκό, και γλυκό, και πολύ αδύνατο. Λοιπόν, Κώστας Ντακίνης, πού είσαι ρε Ντακίνη, εσύ πόσο καιρό είμαι εδώ για να διαβάσω μνημά σου, λέει. Ας το καλύτερα, Ευαγγελία μου, μην το δει κανένας, λέει, από αυτούς, και έρθει στα μέρη μας. Σήμερα, λέει, έχει, λέει, και έχει κι άλλο, λέει, και άλλη συνέχεια. Δεν νομίζω, λέω, δεν νομίζω να ασχοληθεί κανείς μαζί μας γενικότερα, αλλά εμείς δεν είμαι κάτι κακό, δεν σχολιάσαμε τα γεγονότα, ούτε μιλήσαμε για ιστορικά γεγονότα, ούτε μιλήσαμε για αυτό που γίνεται, ούτε έδωσα την άποψή μου για αυτούς τους ανθρώπους. Δεν θα τσακούν να ακούσει την άποψή μου. Βασικά δεν νομίζω ότι θα με αφήσει κανένα την πόλη να ακούσει, οπότε γι' αυτό και δεν τη λέω. Αλλά το θέμα τη σημαία νομίζω είναι cool, δεν θα μα πάνε μέσα. Θα δείξει. Μέχρι το απόγευμα θα δούμε. Λοιπόν, λέει σήμερα, λέει, σε άκουσα στο ραδιόφωνο, λέει, όταν λέγατε για τα φλερτ, λέει, ίσω να θεά. Πώ κοράει όλη τη θεματολογία, καταλαβαίνει. Αυτή η εκπομπή τα έχει όλα. Να μου ο τζαμπάτο, να μάλλον δεν έχουμε. Κατάλαβε τι γίνεται. Γεια σου, Ρεντακίνη, σε ευχαριστώ που μα ακούσει και στο ραδιόφωνο. Ναι, κοίταξε να δει. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Ό,τι και να γίνει, κάνουν ψυχαγωγία. Πρέπει, αυτή είναι η δουλειά μας, αυτός είναι ο ρόλος μας. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε και να ρίχνουμε κάθε μέρα το επίπεδο, να ρίχνουμε τη διάθεση του κοινού, του ακροατή, του τηλεθεατή καλή ώρα. Και όπως βλέπεις και αυτό το θέμα που κρύβει μια μικρή δόση θλίψης, ρε παιδί μου, εμείς προσπαθούμε να το δούμε, να το συζητήσουμε και να δούμε την άποψή μας γενικότερα. Λοιπόν, την άποψή μας την είπαμε. Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι το θέμα της ημέρας μπαίνει γύρω σε 9-9.30 το βράδυ στο Facebook και στο Twitter, στο ειδικά διαμορφωμένο post μας. Εκεί μπορείτε να γράψετε τα σχόλιά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί παίρνετε μηνύματα και ζητάτε και αφιερώματα και ζητάτε και θέματα τα οποία για να υπάρχει ισορροπία βάζουν μια δικά σας, μια δικά μας και αυτά, αλλά δεν μπορούσαμε πραγματικά να ασχοληθούμε με την επικαιρότητα και δεν μπορούμε κι εμείς να έρθουμε εδώ πέρα και να χορπηδάμε και να μην σχολιάζουμε κάποια γεγονότα που θεωρείτε ότι χρειάζεται και επιβάλλεται να σχολιαστούν. Από εκεί και πέρα, σας υπόσχομαι το αυριανό θέμα θα είναι ακόμα πιο αισιόδοξο. Θα γυρίσουμε στα δικά μας, τα ωραία, τα κανονικά. Αυτά που σας αρέσουν τέλος πάντων και γράφετε τα μηνύματά σας. Σιγά σιγά πρέπει να φεύγω να σας αφήσω. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα όλων, για την άποψη όλων. Υπάρχουν και κάποια άτομα τα οποία μου στείλανε inbox, δεν θέλουν να αντιγράψουν την άποψή τους. Είναι απόλυτα σεβαστή. Και καταλήγουμε ότι οι περισσότεροι θεωρούν ότι δεν χρειάζεται αυτό το πράγμα να γίνεται μόδα. Ναι, αλήθεια. Λοιπόν, να σας υπενθυμίσω. Παρ' όλα αυτά, γιατί θα κλείσουμε ωραία, θετικά και αισιόδοξα και με μουσική, ότι οι Νέρβο έρχονται στη χώρα μας. Παρασκευή 27 Νοεμβρίου. Να μας πάρουν έτσι λίγο όλες αυτές τις άσχημες εικόνες που έχουμε στο κεφάλι, την καθημερινότητα, τα προβλήματα και όλα αυτά, να είμαστε αισιόδοξοι και να γινόμαστε αισιόδοξοι μέσα από τη μουσική. Τις περιμένουμε στο Gazi Music Hall. Σας είπα ότι τα εισιτήρια των 13 και των 16 ευρώ έχουν εξαντληθεί. Υπάρχουν ωστόσο εισιτήρια για την αρένα, υπάρχουν εισιτήρια για να έρθετε στον χώρο μία ώρα πριν, ξεκινάνε από 20 ευρώ, 22, 24. Υπάρχουν και τις παρέες, το VIP Balcony, το VIP Table on Stage. Μπορείτε να έρθετε, δηλαδή, να έρθετε πολύ κοντά μαζί τους, σε επαφή, εν πάση περιπτώσει. Μπορεί και τις χορέψετε, ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, μαζί τους θα είναι ο Don Diablo, Mad Radio Nights, από την Globe και το Mad Radio 106,2. Και έτσι ωραία, θετικά και όμορφα, πάμε να σας αφήσω να βλέπετε Mad TV, να ακούτε καλή μουσική, να είστε αισιόδοξοι, να φιλτράρετε ό,τι ακούτε και να σκέφτεστε ό,τι σας πασάρουνε. Και αύριο θα τα πούμε με νέο θέμα και πολύ διάθεση. Γεια σας, κουλεράκια μου!